Το καλοκαίρι σχεδόν έφτασε και παραδοσιακά η τιμή της βενζίνης τραβά την ανηφόρα. Οι υψηλότερες καταγραφές διαπιστώνονται στα νησιά, όπου η τιμή της αμόλυβδης πλησιάζει επικίνδυνα ακόμη και τα 2 ευρώ ένα λίτρο, όπως στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, όπως και επίσης σε μεγάλες πόλεις, Χανιά, Αθήνα, Πάτρα και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών, η αμόλυβδη βενζίνη στις 23 Απριλίου βρισκόταν στα 1,640 ευρώ ένα λίτρο, ενώ τον Ιανουάριο του 2019 η μέση τιμή της αμόλυβδης είχε πέσει σχεδόν στο 1,48 ευρώ ένα λίτρο. Οι τιμές της απλής αμόλυβδης και στην αρχαϊκή πρωτεύουσα ανεβοκατεβαίνουν κατά περίπτωση και πρατήριο, παραμένοντας σχεδόν στο σύνολο των πρατηρίων πάνω από 1,60 ευρώ το λίτρο. Σε πρατήρια της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών Κορίνθου, αλλά ακόμη και στο κέντρο της Πάτρας, έφτασε έως 1,719 ευρώ ένα λίτρο. Στις 26 Μαΐου, ημέρα των εκλογών, η φθηνότερη τιμή της απλής αμόλυβδης στην Πάτρα ήταν στα 1,608 ευρώ και η ακριβότερη στα 1,737 ευρώ. Αξίζει να αναφέρουμε πως η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας είναι η τρίτη υψηλότερη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη Δανία και την Ολλανδία. Στην αντίστοιχη σύγκριση τιμών χωρίς φόρους, η Ελλάδα βρίσκεται πιο κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και έχει τη δέκατη ακριβότερη τιμή της αμόλυβδης μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.